cosplay μου, αλλά καμπιόνα. Πάω καφός πριν, αλλά καμπιόνα. Και τα εγωγιά σε... που εμένα δε μέτσο είναι λα Europa League. Νιώσα σκην πανδημίκ. Κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και να παίρνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μακάρι και στα... να ξανάρθει αυτή τη στιγμή, να είμαστε πάλι εμείς οι δύο εδώ και να συνεχίσουμε να είμαστε και πρώτοι στο πρωτάθλημα, αλλά να έχουμε περάσει και στην Ευρώπη και μακάρι και στο κύπελλο και στους τρεις στόχους να είμαστε μέσα. Εντάξει, είναι κάτι που εμείς οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι άλλοι υπεύθυνοι. Εμείς απλά περιμένουμε τις αποφάσεις και όταν έρθει η στιγμή να παίξουμε ποδόσφαιρο, θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε εμείς έτσι. Απλά αυτό που θέλουμε εμείς και όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, είναι να γίνει το πρωτάθλημα κανονικά. Τώρα, αν αργήσει κάποια αγωνιστική, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Στέφανε, με τα νέα δεδομένα, τις χρησινές αποφάσεις, έχει ένα πρόβλημα πάνω πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τώρα παίζει η Λευκορωσία, η Κυριακή στην Τούμπα, Τετάρτη στο Καραϊσκάκι. Σας βρίσκει έτοιμος όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή πιστεύω ότι είστε έτοιμοι να τα πιστεύετε και πού σου να επηρεάσει αυτή η τριάδα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πιστεύω πως δεν θα επηρεάσει καθόλου την ομάδα. Η ομάδα από την αρχή της χρονιάς έχει συνεχόμενα παιχνίδια, ανά τρεις μέρες. Είναι μέσα στους τρεις στόχους. Και μακάρι να παραμείνουμε στους τρεις στόχους και να έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο συνηθισμένοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα οι ξένοι μας ρωτάνε συνέχεια τα παιδιά τι γίνεται, γιατί δεν παίζουμε. Δεν μπορούμε να τους απαντήσουμε για εμείς. Και εμείς περιμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρουν οι αρμόδιοι για να μπορέσουμε να τους πούμε και εμείς κάτι, να τους βοηθήσουμε για να ξέρουν και αυτοί τι γίνεται. Σίγουρα δεν είναι κάτι που μου έχει ξανασυμβεί να ακυρωθεί κάποια αγωνιστική και μάλιστα δύο μέσα σε ένα πρωτάθλημα και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Κλάους, δεν είμαστε εμείς που παίρνουμε την απόφαση. Εμείς απλά πρέπει να συμβιβαστούμε και να συμμορφωθούμε με αυτήν την απόφαση και όταν μας δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Είχε κάποια επιζητήση πρόσφατα μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι η ομάδα πρέπει να αποκτήσει μια τέτοια ψυχολογία που να μάθει να αντέχει στο να την πιέζουν οι αντίπαλοι από πίσω επειδή είναι πρωτοπόρος. Επειδή ο ίδιος έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, ξέρετε τη διαδικασία πολύ καλά, και επειδή έχει και ένα ντέρμπι την άλλη εβδομάδα, πιστεύει ότι αυτή η ήττα από τον Παναθηναϊκό γενικότερα έχει οριμάσει τον τρόπο σκέψης των παιχτών του Πάου από την οτροπία τους κάνει λίγο πιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο όταν είσαι πρώτος να μείνεις στην κορυφή από το να είσαι δεύτερος ή τρίτος και απλά να προσδίδεις πίεση, ας πούμε, στον πρώτο. Εμείς ελπίζω αυτό το διάστημα να το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα, ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι καταλάβαμε κάποια λάθη στο ψυχολογικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι στα επόμενα παιχνίδια να δείξουμε ότι μάθαμε από αυτό. Να κάνω μια ερώτηση για στους δύο. Στο πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Μίτς, η απόδοση του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική. Ουσιαστικά, το μαθήμα του σου πέφτει. Περιμένετε δυσκολίες για τον αγώνα της Πέμπτης και τι να δες σε αγωνιστικό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα μπήκε ένα γκολ, ένα αυτογκολ και μετά η ομάδα, να σου το πω, έφυγε το άγχος και ήμασταν πιο απελευθερωμένοι μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Μακάρι και στο επόμενο παιχνίδι να έχουμε την ίδια απόδοση και να καταφέρουμε να πάρουμε μια νίκη που θα είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια.
σίγουρα το μάτσο του το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι τα δύο παιχνίδια δεν θα έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Υπήρχαν κάποιες ειδικές συνθήκες, όπως είπε και ο Κλάους, με ένα αυτογκόλ γρήγορο και με ένα δεύτερο γκολ επίσης πολύ γρήγορο, το οποίο διέλυσε σε εισαγωγικά την ψυχολογία των αντιπάλων και μετά ήταν πολύ πιο εύκολο για μας να αποδώσουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο και για λόγους κρύου, γιατί πάρα πολλοί συμπαίχτες μου, ίσως δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, δεν είναι πολύ συνηθισμένοι με αυτό το πολικό ψύχος, να το πω έτσι, και το οποίο θα δυσκολέψει πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, την ομάδα. Παρ' όλα αυτά και πάλι σίγουρα δεν θα περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα βάλουμε 3, 4 και 5 γκολ. Στο Ράζο μια ερώτηση. Επειδή είχε κάνει μια θεραπεία στο Βελιγράδι, που ήταν κάπως, είναι κάτι που δεν ακούστηκε πάλι φορά στην Ελλάδα. Θέλει να πει δύο λόγια γι' αυτό, δεν ακούστηκε κάπως. Spune că nu vreau să comentez prea mult pe marginea acestui lucru. Δεν θα ήταν σωστό να χρησιμοποιήσω και να πω κάποια πράγματα για αυτό που έγινε, γιατί είναι κάτι καθαρά ιατρικό. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι ήμουν πάλι εντάξει και ήμουν πάλι καλά, ίσως στον ίδιο χρόνο, ίσως και λίγο πιο γρήγορα, οπότε αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι που μετέρει. Το μόνο που σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή είναι να είμαι υγιής και να είμαι στο γήπεδο στα επόμενα 2-3 παιχνίδια αυτού του μήνα. Και από εκεί και πέρα να βοηθήσω την ομάδα με 100% και αν μπορώ να είμαι εδώ πάλι με το ίδιο βραβείο, ξέρω εγώ, σε 2-3 εβδομάδες, θα ήταν καλό, αλλά προέχουν άλλα πράγματα. Ναι, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που παίξαμε με την Τζέσσακα που είχε μείον 18-15, πώς είχε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, όπως είπε και ο Ράτς, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή να προσαρμοστείς. Αλλά στη συνέχεια η ομάδα καταφέρνει και μπαίνει γρήγορα στις καιρικές συνθήκες. Πιστεύω να το κάνουμε και εμείς στο παιχνίδι και να καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα και να είμαστε όλοι χαρούμενοι.